πλάνο το ιδρύσαμε στην πραγματικότητα, αφουγκραζόμενοι το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία έβλεπε και την αριστερά και τη δεξιά να μην αντιδρούν απέναντι σε αυτό το οποίο συνέβαινε εδώ και 2,5 χρόνια. Τον παραλογισμό. Βιώσαμε όλοι μας παραλογισμό και στη διαχείριση των υγειονομικών ζητημάτων, όσο και τη διαχείριση των ενεργειακών, που βλέπετε τώρα ότι κλείνουμε λιγνητικά εργοστάσια για να πληρώνουμε το ρεύμα 4 φορές επάνω. Στον υγειονομικό τομέα, που κυνηγούσαμε ανθρώπους για ένα πρωτόκολλο υγειονομικό που δεν είχε οριστική αδειοδότηση. Και φυσικά στον οικονομικό τομέα, όπου δανειστήκαμε 60 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο του business COVID και τώρα με 400 δισεκατομμύρια χρέους οδεύουμε ολοταχώς προς νέα οικονομική κρίση, πολύ πιο βαθιά από ό,τι βιώσαμε στα μνημόνια. Επομένως, αυτός ο παραλογισμός ήθελε και διαφορετική μεταχείριση, πιο ανθρωποκεντρική, πιο κοντά στον άνθρωπο και με γνώμονα πάντα τις ηθικές αξίες και την εντιμότητα και την ελευθερία του ανθρώπου και την κοινή λογική που την κονιορτοποιήσαμε. Αυτά όλα δεν τα είδαμε ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά. Και έτσι αισθανθήκαμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη οι άνθρωποι που πιστεύουν στην κοινή λογική ότι πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί να εκπροσωπηθούν. Αυτό κάνει το ενώνω στην πραγματικότητα. Ενώνουμε ανθρώπους της κοινής λογικής στο μεσαίο χώρο, όχι στα άκρα. Μέχρι σήμερα μου είπατε πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη με τον κ. Μαρουανέλη ότι έχετε ξεκινήσει ήδη την περιοχή σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και έχετε καλύψει μέχρι στιγμής το 34 νομούς, αν θυμάμαι καλά. Είναι ο 34ος νομός της Πρεβέζης. Η Πρέβεζα. Τα μηνύματα που έχετε λάβει από τους πολίτες με τους οποίους έχετε συνομιλήσει, είτε στον δρόμο είτε σε κάποιο καφέ, ποια είναι? Ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα. Κυρίως ρωτούν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Κατανοεί και ο τελευταίος άνθρωπος ότι όταν θες να έχεις αραγές μέτωπο, ας πούμε στα εθνικά ζητήματα, απέναντι σε μια Τουρκία που είναι αναθεωρητική δύναμη και διεκδικεί για τους δικούς της λόγους, είτε για τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, είτε για το μερίδιό της, αυτό το οποίο λέει εκείνη ότι πρέπει να πάρει, εμείς το αρνούμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, πρέπει να έχεις αραγές μέτωπο στην κοινωνία σου. Δεν μπορείς να χωρίζεις τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες και να δημιουργείς γκέτο. Με αφορμή ένα υγειονομικό πρωτόκολλο επίσης, δεν μπορείς να αποκλείεις και να ακυρώνεις το βασικό σου, τη βασική σου πηγή ενέργειας, που είναι ο λιγνίτης, και τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Εκεί που κάποτε παρήγαγες κατά 55% την ενέργειά σου από λιγνίτη, σήμερα να παράγεις μόνο κατά 12%. Και εκεί που κάποτε παρήγαγες 25% της ενέργειάς σου από υδροελεκτρικά, που είναι και μια καθαρή ενέργεια, σήμερα να παράγεις μόνο κατά 12%. Και να ισχυρίζεσαι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Φυσικά υπάρχει άλλη λύση. Ακούσαμε τον κύριο Πέτσα πριν από 2 ημέρες να λέει στον Αντένα, χωρίς καμία εδώ, ότι όποιοι δεν προσαρμοστούν, ας πεθάνουν. Το πήρε πίσω όμως αυτό στη συνέχεια μετά την κατακραυγή που δημιουργήθηκε. Εμένα με αφορά, κύριε Βασιλιάδη, ότι πηγαία είπε αυτό το οποίο είπε. Το αν μετά την κατακραυγή υπαναχώρησε δεν με αφορά καθόλου. Σημαίνει λοιπόν ότι στην πραγματικότητα ένας από τους βασικούς υπουργούς της κυβέρνησης προφανώς αντανακλά και ολόκληρη την παιδεία και την άποψη που έχει αυτή η κυβέρνηση για τα τεκτενόμενα και φαίνεται αυτό, εξέφρασε αυτή την όλος απάνθρωπη άποψη. Όταν λοιπόν έχεις αυτούς τους ανθρώπους να λένε όσα λένε και την ίδια στιγμή γνωρίζεις, όπως εμείς έχουμε την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο κόμμα μας, γιατί είμαστε ένα κόμμα επιστημόνων, να μας λέει ότι μπορούμε με 100 ευρώ περίπου ως κόστος, που είναι ένα χαμηλό κόστος και μπορεί να επιδοτηθεί και από το κράτος, να μετατρέψουμε τους καυστήρες φυσικού αερίου σε καυστήρες υγρα αερίου, που είναι πάνθυνο και διατιμάται αυτή τη στιγμή το υγραέριο καύσης, όχι κίνησης, στο 0,75 ευρώ το λίτρο. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες λύσεις, δεν δικαιούσε να λες ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά και αφήνω τον κόσμο να παγώσει το χειμώνα και όποιος δεν μπορεί να αλλάξει καυστήρα και να προσαρμοστεί, ας πεθάνει. Αυτά λοιπόν όλα, κύριε Βασιλιάδη, εξωθούν και την κοινωνία στα άκρα και οι άνθρωποι και οι πολίτες που συναντώ σε όλη την Ελλάδα βλέπουν ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία με την κοινή λογική. Ότι πλέον η κοινή λογική τσαλαπατήθηκε. Να έρθουμε λίγο στην ΔΕΦ, την Διεθνή Επιτροπή Θεσσαλονίκης, και τις εξαγγελίες που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξήγησε 21 πράγματα. Δεσμεύτηκε για 21 πράξεις απέναντι στον ελληνικό λαό, πράξεις οποίες δεν θα τις δούμε άμεσα, αλλά μακροπρόθεσμα, και όσο γίνεται πιο κοντά
στην περίοδο των εκλογών που ο ίδιος είπε ότι θα πάει μέχρι το τέλος. Ναι. Θα ήθελα το σχολείο σας. Αυτή δεν ήταν ΔΕΘ, ήταν Matrix. Το Matrix, η εικονική πραγματικότητα. Με έπαιρναν, ξέρετε κύριε Βασιλιάδη, κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, αργό την επόμενη μέρα, αλλά και προηγουμένως της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και μου έλεγαν διάφοροι πολίτες, εάν ζούμε σε άλλη χώρα. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν εάν πραγματικά είναι σε άλλη χώρα και αν αυτά που λέγονται αφορούν τους ιδίους. Αν οι ίδιοι έχουν αποκτήσει υπερέσοδα και είναι πλούσιοι, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που λέει ότι είμαστε οι περισσότεροι Έλληνες πλούσιοι και προύχοντες και έχουμε υπερανάπτυξη, ή εάν εκείνοι απλώς και μόνο δεν το έχουν δει ακόμα. Επομένως, μιλάμε για μια death matrix. Εγώ, κύριε Βασιλιάδη, γνωρίζω αυτά τα οποία ανακοινώνονται επισήμως και από την Eurostat και από την δική μας, από το δικό μας γραφείο προϋπολογισμού και χρέους, και επίσης από τον ΙΟΒΕ και από την ΓΕΣΕΒΕ με τα Ινστιτούτα Μελετών που έχουν. Και λένε τα εξής. Πρώτον, ότι η Ελλάδα από 340 δισεκατομμύρια το χρέος της, το πήγε μέσα σε 1,5 χρόνο μόλις, σε 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι ολοταχώς πηγαίνουμε για μια οικονομική ασφυξία, καθώς τα ομόλογά μας, ακριβώς για αυτό το λόγο, έχουν φύγει σε απόδοση και έχουν φτάσει το 4,5%. Με 5% περίπου μπήκαμε σε μνημόνια το 2010, υπενθυμίζω. Δεύτερον, ο ΙΟΒΕ και η ΓΕΣΕΒΕ λοιπόν με τις μελέτες τους έχουν πει ότι τη 19η ημέρα του μήνα τελειώνουν τα χρήματα για το 50% των Ελλήνων πολιτών. Και επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της πριν από ένα χρόνο, είπε ότι το 4%, μόνο το 4% των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί να απολαύσει τραπεζικά προϊόντα, να μπει στις τράπεζες και να πάρει δάνεια ή κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία της ευρωπαϊκής κοινότητας που περνάνε όλα βεβαίως μέσα από τις τράπεζες. Επομένως, κύριε Βασιλιάδη, εάν μιλάμε για την ανάπτυξη και την ευδαιμονία του 4% του ελληνικού λαού, μπορώ να συμφωνήσω ότι ίσως να υπάρχει. Το 96% που με αφορά εμένα όμως κοιτάζει από το παράθυρο. Είτε αφορά αυτό επιχειρήσεις, είτε αφορά ανθρώπους οι οποίοι ασθμένουν και δεν μπορούν να ζεσταθούν το χειμώνα και ακούν τον κύριο Πέτσα να τους λέει ότι αν δεν προσαρμοστούν θα πεθάνουν. Αυτό με αφορά εμένα, και όταν ακούω να παρουσιάζεται η εικόνα της αγγελικά πλασμένης χώρας, στο μυαλό μου έρχεται μόνο το Matrix, όχι η πραγματικότητα την οποία υπενήσεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι εκπροσωπεί. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εάν θυμάμαι καλά, αυτή εδώ η κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το λάβαρο ότι ξέρει πολύ καλά την ελεύθερη οικονομία. Η Eurostat λοιπόν και το Ινστιτούτο Φιλελεύθερης Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εξέδωσαν ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι προτελευταία στον πίνακα των ελευθεριών οικονομίας. Και δεύτερον, ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στην ελευθερία του τύπου και του λόγου. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Αξίζουμε κάτι καλύτερο νομίζω. Και το καλύτερο δεν έχει να κάνει με την αριστερά, ούτε με τη δεξιά. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους τους ίδιους που θα πρέπει να σώσουν τους εαυτούς τους και την Ελλάδα και την πατρίδα τους και την οικογένειά τους. Μόνο αν βρούμε το καλό μας κομμάτι μέσα μας και το φέρουμε προς τα έξω, μπορούμε πραγματικά να έχουμε μέλλον. Δεν μπορούμε να είμαστε η κοινωνία του πόσα χρήματα βγάζεις. Μπορούμε να είμαστε η κοινωνία του πόσο έντιμος άνθρωπος είσαι και πόσο ηθικός. Η κοινωνία που κάποτε ήμασταν. Γι' αυτό έχουμε καταντήσει όπως έχουμε καταντήσει. Γιατί είμαστε μια κοινωνία βαθιά ανήθικη και πρέπει να αλλάξουμε. Πρώτος, κύριε Παυλαγάνη, βλέποντας κάποιος και την ιστοσελίδα του κόμματος, αλλά και τα social media τα οποία έχετε, βλέπουμε αρκετά έντονη την παρουσία σας και σε κεντρικά κοινωνικά δίκτυα της χώρας και σε περιφερειακά, και έχετε έρθει πάρα πολλές φορές αντιμέτωπος με καθηγητές, οι οποίοι είναι στην Επιτροπή των Ειδικών για τον Κορονοϊό, και μάλιστα σε πολλές έντονες αντιπαραθέσεις. Γενικότερα και των νόμων, υπάρχει φόβος από μεγάλα κόμματα απέναντί σας. Κύριε Βασιλιάδη, να καλείται ένας πρόεδρος ενός μικρού κόμματος, να πούμε, που ακόμα δεν έχει γεννηθεί, δεν έχει περπατήσει, δεν έχει συμμετάσχει σε εθνικές εκλογές. Κάτι σημαίνει αυτό.
σημαίνει ότι θέλουν εν τη γενέση του αυτό να το πνίξουν, ίσως γελιοποιώντας το. Στην πραγματικότητα όμως αυτές τις 5 φορές που με κάλεσαν σε μεγάλα κανάλια απόλαυσαν εντός εισαγωγικών μια πολιτική κηδεία για αυτούς. Αυτό που λέτε τώρα. Ναι, και το είδαν και εκείνοι, καθώς αυτά τα βίντεο αναρτήθηκαν από τα ίδια τα κανάλια, το Μέγκα, το Αντένα, το Κόντρα, στις ιστοσελίδες τους, και αν δείτε από κάτω, τα views είναι πάνω από 200-300.000, αλλά αν δείτε από κάτω και τα σχόλια, μιλάμε για 1.000-2.000 σχόλια, τα οποία όλα είναι υπέρ των απόψεων που εξέφραζα. Επίσης, μία δημοσκόπηση του Μέγκα 1η Δεκεμβρίου του 2020, σε μία από τις πρώτες αντιπαραθέσεις μου με το σύστημα αυτό, η δεύτερη ήταν συγκεκριμένα, η πρώτη ήταν τον Απρίλιο του 2020, μία δημοσκόπηση έδειξε ότι το 65% των ανθρώπων συμφωνούσε με την εκφορά του λόγου που εξέφραζα εκείνη τη στιγμή. Αυτό φοβίζει πάρα πολύ το σύστημα. Και ξέρετε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ούτε φωνάζω, ούτε πηγαίνω στα άκρα. Μιλάω πάντα με ορθολογισμό και κοινή λογική. Αυτούς τους ανθρώπους θέλω να ενώσω. Και αυτό το φοβούνται πάρα πολύ. Διότι δεν λέω ποτέ ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Λέω ότι απέναντι στις δυσκολίες πρέπει το μυαλό σου να το στύψεις, να βρεις λύσεις. Και δεν είναι λύση, κύριε Βασιλιάδη. Επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στο κρίσιμο θέμα, και το ενεργειακό και το υγειονομικό. Δεν είναι λύση στο υγειονομικό, παραδείγματος χάρη, ζήτημα να κλείνεις την Ελλάδα επί 1,5 έτος, όταν η Σουηδία έμεινε ανοιχτή και σήμερα έχει μηδενικούς θανάτους και εμείς είμαστε πρώτοι σε θανάτους. Και δεύτερον, δεν είναι λύση όταν η κυρία Παγώνη ομολογεί πριν από 6 ημέρες στον Αντένα ότι έκαναν λάθος στην καταγραφή και υπερκατέγραψαν τα περιστατικά COVID. Και τι να κάνουμε, είπε τώρα. Ναι, αλλά με αυτό το τι να κάνουμε τώρα, το οχαδελφιστικό της κυρίας Παγώνη, ξέρετε, και έκλεισαν μια κοινωνία επί 1,5 χρόνο μέσα και κατέστρεψαν την οικονομία αυτή καθεαυτή και αποστασιοποίησαν τους ανθρώπους και απέκτησαν ψυχολογικά προβλήματα, και σήμερα έχουμε 60 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω χρέος και οδεύουμε ολοταχώς σε κρίση μνημονιακή. Αυτό λοιπόν το οχαδελφέ τι να κάνουμε τώρα, θα πρέπει να το γυρίσουμε ανάποδα και να λογοδοτήσουν αυτοί οι ανευθυνοϋπεύθυνοι κύριοι, οι οποίοι μέχρι πρότινος μας κουνούσαν το δάχτυλο και σήμερα απλώς και μόνο ακούμε την κυρία Παγώνη να λέει «Είχα λίγο διαφορετική άποψη εγώ τότε». Δεν την ακούσαμε αυτή τη διαφορετική άποψη. Απλώς κουνούσαν το δάχτυλο και λέγανε τους μισούς Έλληνες τζαμπατζίδες και ανόητους. Τώρα λοιπόν που εκφέρουν τις απόψεις που εκείνοι οι Έλληνες έλεγαν τότε, τι έχουν να πούν? Και ως προς το ενεργειακό, με συγχωρείτε πολύ, όταν έρχεται το Ινστιτούτο Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης περί της ενέργειας και 3 μέρες μόλις μετά τη Φιέστα Μητσοτάκη τον Απρίλιο στην Κρήτη για τους υδρογονάνθρακες, έρχονται και ανακοινώνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει 300 δισεκατομμύρια αξίας τουλάχιστον στα μέχρι σήμερα ευρήματα εδώ, στη Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο και τη Δυτική Κρήτη. Και εσείς λέγετε από την Total και την Exxon Mobil μία μέρα πριν, μας διώχνετε από την Ελλάδα και φεύγουν αυτές οι 2 εταιρείες από τη Δυτική Ελλάδα. Τότε λοιπόν πρέπει να απολογηθούμε. Όταν επί 2 χρόνια ο κύριος Δένδιας έλεγε στο Όσλο και στη Σαουδική Αραβία μπροστά στον Τούρκο πρέσβη ότι δεν θα εξορίξουμε τους υδρογονάνθρακες για 20 έτη και ο κύριος Μητσοτάκης ότι μας αρέσει πολύ η πράσινη ενέργεια και ίσως τα πράσινα άλογα, εάν είχαμε κατά νου μας τη λογική ή θεωρούσαμε την Ελλάδα τσιφλίκι μας και διαλύαμε κάθε παραγωγικό ιστό και κάθε περιουσιακό στοιχείο. Ποιος έχει το δικαίωμα, κύριε Βασιλιάδη, να ακυρώνει περιουσιακό στοιχείο 300.000 ευρώ στη Δυτική Ελλάδα μόνο? Έχετε θέσει πολλά ερωτήματα και δικαίως περιμένετε απαντήσεις, βέβαια μην τις περιμένετε από μένα, αλλά από τους καθήλια μόδους. Θα ήθελα λίγο να φύγουμε από αυτά τα ερωτήματα που σίγουρα και εσείς και το κόμμα σας και οι περισσότεροι Έλληνες περιμένουν τις απαντήσεις. Να πούμε λίγο στους περιοδίες σας στην Ήπειρο. Yeah. Επισκεφτήκατε και τα Ιωάννα και τη Θεσποτία και την Άτα και σήμερα την Πρέβεζα. Και μάλιστα είδαμε αναρτήσεις με υποψήφιους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία με το κόμμα Ενώνω. Ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο για τους Ηπειρώτες. Πώς σας δέχτηκαν? Τι ήταν αυτά τα στοιχεία που σας έθεσαν τα ερωτήματα? Τι ζήτησαν από εσάς? Οι περισσότεροι άνθρωποι, κύριε Βασιλιάδη, αγωνιούν πάρα πολύ για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή. Mm. Θεωρούν
ότι πέρα από τον τουρισμό, ο οποίος έχει δώσει το μέγιστο που θα μπορούσε να δώσει στην Ελλάδα, και καλό είναι κάποτε να ανοίξουμε τη συζήτηση περί τον τουρισμό και πόσα δίνει και πόσα παίρνει, γιατί κοιτάξτε, καλό είναι να μιλάμε για τον τουρισμό όταν η παραγωγική σου βάση είναι πράγματι παραγωγική. Όταν αγοράζεις το 70% των προϊόντων και το 30% μόνο το πουλάς προς τα έξω, εξάγεις δηλαδή 30% και αγοράζεις 70%, σημαίνει ότι συνεχώς μπαίνεις μέσα. Πόσο μπαίνεις μέσα κάθε χρόνο έχει μετρηθεί. Έμπαινε σε 25 δισεκατομμύρια, μειώθηκε στα 20 δισεκατομμύρια από το 2016-2017-2018 και αυξήθηκε πάλι σήμερα στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Βασιλιάδη, όταν έχεις ως βάση σου μόνο τον τουρισμό που βασίζεται στον καταναλωτισμό, τότε η κατανάλωση σου γέρνει εις βάρος σου το ισοζύγιο πληρωμών. Δηλαδή αναγκάζεσαι να δανείζεσαι περισσότερα χρήματα για να εισάγεις προϊόντα στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν πρέπει κάποτε να το λύσουμε στην Ελλάδα με την παραγωγική βάση. Και γι' αυτό και λέω ότι για μένα είναι πρόταγμα η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με την πρωτογενή, δευτερογενή παραγωγή και την τεχνολογική παραγωγή. Και λέει κάποιος, πώς μπορεί να γίνει αυτό αφού είμαστε μια μικρή χώρα? Η μικρή χώρα έχει το μειονέκτημα του μεγέθους της, αλλά το πλεονέκτημα ότι με καλή οργάνωση μπορείς να συνδυαστείς και να φτιάξεις ένα πολύ ισχυρό πόλο παραγωγικό. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το πρώτιστο. Το είχα προτείνει τότε στον συγχωρεμένο τον Κώστα τον Μίχαλο, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ. Δεν έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ζήλο, είναι ανάγκη τότε. Και του είχα προτείνει, επειδή είχα αναμορφώσει την νομοθεσία για τα logistics centers σε όλη την Ελλάδα, να μπει μπροστά το επιμελητήριο ως πιο ευέλικτο, για να μπορέσουμε να ιδρύσουμε σε κάθε νομό ένα μικρό logistics center που θα κάνει την προώθηση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων. Και αυτό όλο θα απεικονιζόταν μαζί με την παραγωγική βάση και τις τιμές σε ένα ψηφιακό καντράν και θα ένωνε τους νομούς όλης της Ελλάδας σε ένα κλάστερ, σε ένα δικτύωμα με το brand name Ελλάδα. Αυτό λοιπόν θα είχε το πλεονέκτημα ότι εκεί που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει ο διπλανός μας και αν μπορεί να μας βοηθήσει στο τελικό μας προϊόν, είτε αυτό είναι υπηρεσία, είτε είναι πρωτογενής, δευτερογενής παραγωγή ή τεχνολογική παραγωγή, τώρα θα αποκτούσαμε ξαφνικά και τις τιμές διάθεσης των προϊόντων και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που μπορεί ο διπλανός μας να παράξει για να ολοκληρώσει το δικό μας προϊόν και έτσι να προωθηθεί στην κεντρική Ευρώπη, τη Βόρεια Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο ως έτοιμο προϊόν. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, κύριε Βασιλιάδη, σε περιοδίες μου να δω τους παραγωγούς κτηνοτρόφους του γάλακτος να μου παραπονούνται ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες είτε στα σφαγεία είτε στην περίπτωση των γαλακτοβιομηχανιών γρήγορη συλλογή του γάλακτος ανά περιοχές, ώστε φρέσκο να ανατιμάται και να τυποποιείται και να προωθείται. Επίσης, στην Άρτα, που παραπονέθηκαν για το γεγονός ότι τα εκχυμωτήρια εκεί διαλύθηκαν και κλείσανε, γιατί μείνανε χωρίς βοήθεια στην πραγματικότητα και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να βγάλουν ολόκληρες καλλιέργειες και να τις κρυζώσουν πορτοκαλαιώνων. Επομένως, θεωρώ ότι αν αφήσεις την πρωτογενή παραγωγή χωρίς την φυσική της εξέλιξη, που είναι η τυποποίηση και η πιστοποίηση και η προώθηση, τότε στην πραγματικότητα της έχεις κόψει τα πόδια. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε το τελικό προϊόν να παράγεται με συμπόρευση και έναν άτυπο συνεταιρισμό μεταξύ των ανθρώπων. Άτυπο συνεταιρισμό μεταξύ των ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το λεγόμενο σχέδιο ψηφιακού συνεταιρισμού, άτυπου ψηφιακού συνεταιρισμού και συνεργατικότητας που έχουμε στο μυαλό μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Να κλείσουμε λιγάκι με τις εκλογές, όποτε και αν γίνονται, γιατί εμείς δεν έχουμε βγάλει αποτέλεσμα το πότε θα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές στη χώρα. Λέει το τέλος της δεκαετίας. Το ΕΝΟΝ είναι έτοιμο? Το ΕΝΟΝ αυτή τη στιγμή, κύριε Βασιλιάδη, έχει 200 πολιτευτές όλη την Ελλάδα. Και με αυτή τη δομή που έχουμε αυτή τη στιγμή, σε πάνω από 75% των νομών, είμαστε έτοιμοι, άρα μπορούμε να κατέβουμε αύριο το πρωί. Προφανώς, για πλήρη ψηφοδέλτια χρειάζεται 300 πολιτευτές. Νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές θα είμαστε έτοιμοι. Εκείνο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι ο νυν πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές στον χρόνο εκείνο, στον οποίο. Και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο λέω και πολύ σοβαρό. Θεωρώ ότι γνωρίζει και ο ίδιος ότι ο πολιτικός του κύκλος έχει κλείσει και γνωρίζει και ο ίδιος ότι υπάρχουν πολλά μελανά σημεία σε αυτόν τον κύκλο.
Άρα λοιπόν θέλει να το εγγυηθεί κάποιος στον πολιτικό του μέλλον. Όσο δεν το εγγυώνται, δεν πάει σε εκλογές. Και αυτή η παραμονή αυτής της παραπέουσας κυβέρνησης έχει πάρα πολλούς κινδύνους που ελοχεύουν, ειδικά στα εθνικά και τα οικονομικά θέματα, γιατί όσο μία παραπέουσα κυβέρνηση υπάρχει, τόσο τρίβουν τα χέρια τους οι αντίπαλοι σου, είτε οικονομικοί σου αντίπαλοι, είτε αντίπαλοι εθνικοί όπως είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν, όσο πιο γρήγορα αυτή η κυβέρνηση αλλάξει, και δεν μιλάω για μία μονοκομματική επόμενη κυβέρνηση, αλλά μία κυβέρνηση συνεργασιών, τόσο... Το βλέπετε αυτό, για κυβέρνηση συνεργασιών. Το βλέπω ως μονόδρομο. Μονόδρομο. Γιατί θα είναι τέτοια η κοινωνική αναστάτωση, κύριε Βασιλιάδη, η οποία θα επακολουθήσει αυτής της οικονομικής ασφυξίας που έρχεται, που δεν θα μπορεί μία κυβέρνηση μόνη της, μονοκομματική, να ανταπεξέλθει και ούτε θα πρέπει. Γιατί θα πρέπει να εκπροσωπηθεί όλη η κοινωνία και όλες οι ιδεολογικές τάσεις. Προς όφελος των ανθρώπων. Επιτέλους, ας συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πλέον ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τι υπάρχει? Το συμφέρον του ανθρώπου. Η κοινή λογική, η κατεύθυνση ελευθερίας, η εντιμότητα. Αυτά υπάρχουν. Το ενώνω. Το ενώνω. Το ενώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε. Έχω μόνο το καλύτερο. Και μακάρι σαν Έλληνες να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, όποιο και να είναι αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο αδιέξοδο που πολλοί από εμάς ακόμα δεν το βλέπουμε. Δεν φαίνεται. Δυστυχώς, κύριε Βασιλιάδη, θα το δούμε απότομα. Δυστυχώς. Θα δώσω μία συμβουλή και ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών που ήμουν επί 5 έτη. Οι άνθρωποι, επειδή έρχεται κάτι πολύ δύσκολο μπροστά μας, οικονομικό και εθνικό, θα πρέπει να εμφανίσουν το καλύτερό τους κομμάτι, τα ψυχικά τους αποθέματα. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα πολύ ωραίο DNA μέσα μας, ψυχικό DNA, λίγο το έχουμε σκεπάσει. Πρέπει να το εμφανίσουμε ξανά στην επιφάνεια και για να παράξουμε νέο πολιτισμό που τον χρειάζεται και όλος ο κόσμος, αλλά και για να το έχουμε ως όπλο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δεινά που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.